Σεβασμιότατε Γέροντα, Άγιε Δωδόνης, Κύριε Χρυσόστομε, καταρχήν σας καλωσορίζουμε μετά την περιφέρεια της υγείας σας, γερό και δυνατό όπως διαπιστώνουμε όλοι. Κύριοι εκπρόσωποι των αυτών, αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, φίλοι του αληθώς και του φόσκολου. Στο μορφωτικό μας κέντρο, τιμώντας τον μεγάλο ζακυνθινογεννημένο εθνικό ποιητή της Ιταλίας, Ούγκο Φόσκολο, αφιερώνει την απόψινή βραδιά στην εξέχουσα φυσιογνωμία του. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την χαράκτρια Άρια Κομιανού, τη γνωστή Ελληνίδα χαράκτρια, η οποία μόλις πληροφορήθηκε την απόψινή μας εκδήλωση, έσκεψε να μας στείλει ένα χαρακτικό της, ένα υπέροχο χαρακτικό που είχε φτιάξει το 2007 για τα επτανησιακά φύλλα και το οποίο εκθέτουμε απόψε με ζακυνθινές μαργαρίτες μπροστά. Δεν θα πω ιδιαίτερα πράγματα, διότι έχω δύο σημαντικά μηνύματα να σας αναγνώσω πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, σύμφωνα με όσα έχουμε ανακοινώσει. Πρώτα απ' όλα σας διαβάζω έναν τιμητικό για μας χαιρετισμό του εξοχοτάτου πρέσβη της Ελλάδας στη Ρώμη, κυρίου Μιχαήλ Καμπάνη, ο οποίος μόλις έμαθε την εκδήλωσή μας, μας απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ιταλία, είμαι εξαιρετικά ευτυχής για την απόφαση του Μορφωτικού Κέντρου Μπανάτου Αληθώς να αφιερώσει τη δράση της 24ης Φεβρουαρίου 2013 στον ποιητή Ούγκο Φόσκολο, μια εξέχουσα προσωπικότητα που συνδέει στο πρόσωπο και στο έργο του τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία. Δεν αναφέρομαι μόνο στη Διαμαντίνα Σπαθή, τη ζακυνθινή μητέρα του Φόσκολου, ούτε στη γνώση του της νέας ελληνικής. Αναφέρομαι στο έργο του ως ποιητή και στη δράση του ως πολίτη. Ο Φόσκολο θεωρείται και είναι εθνικός ποιητής της Ιταλίας και για το σπουδαίο έργο του και για την αφοσίωσή του στην ιδέα της Ιταλικής Εθνεγερσίας. Ως μη ειδικός περιορίζομαι να πω ότι τον νιώθω συμπατριώτη μου, αφού προασπίστηκε με το έργο και τη ζωή του τα ιδανικά της πατρίδας, της Ιταλίας, αλλά και της ζακύνθου και της σκλαβωμένης Ελλάδας, κατ' επέκταση μέσα από τους αγώνες του για ελευθερία, ισότητα, ομορφιά και αρμονία. Για το Φόσκολο η Ελλάδα ήταν ένας μύθος, η μύθο τελελάντε και ταυτόχρονα μια έμπνευση. Είναι γνωστό πόσο το ποιητικό του έργο, επηρεασμένο το ίδιο από τα ιδανικά της κλασικής αρχαιότητας, που τόσο απόλυτα εξέφρασε στο έργο του «Ultime Lettere» di Jacopo Ortis, έδωσε τα φώτα του στο νεοελληνικό κλασικισμό και ρομαντισμό και ιδίως του Σολωμό Κάλβο και Βαλαωρίτη. Επιτρέψτε μου, αφού ευχαριστήσω το Κέντρο Αληθώς για την ευγενική του πρόσκληση να σας απευθυνθώ και συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία της εκδήλωσης, να κλείσω αυτόν τον μικρό χαιρετισμό προτρέποντας όλους μας να εμπνευστούμε όσο αυτό είναι δυνατό στην καθημερινότητά μας από την εξαιρετικά πρικισμένη πνευματική προσωπικότητα του ζακυνθινοϊταλού ποιητή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Μιχαήλ Καμπάνης, πρέσβης. Το δεύτερο γράμμα που λάβαμε είναι από τον πρόεδρο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του κυρίου, του καθηγητή και φίλου Γιώργου Κεντρωτή, ο οποίος μας αναφέρει τα εξής. Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου χαιρετίζει την εκδήλωση που οργανώνει το Μορφωτικό Κέντρο Λόγου Αληθώς για τον μέγιστο ζακυνθινοϊταλό ποιητή Ούγκο Νικόλαο Φόσκολο και εύχεται όπως λάβουν και στο μέλλον φόρα τέτοιες υψηλής κλάσεως εκδηλώσεις τόσο στο προσφυλές σε όλους μας ωραίο τζάντε όσο και σε άλλα μέρη της Επτανήσου και της πατρίδας μας. Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες όχι μόνο τιμούν το λαό ανεβάζοντας το παιδευτικό του επίπεδο αλλά και αποτελούν τη μόνη αληθή παρηγορία στα βάσανά τους στις μέρες μας στις χαλεπές, διότι πλέον μόνο ο πολιτισμός μπορεί να του μιλά και να τον πείθει. Ήθε η ιερή σκιά του μεγάλου συμπατριώτη μας και του μεγάλου Ευρωπαίου Ούγκου Νικολάου Φόσκολου να μας ευλογεί πάντοτε και να μας συντρέχει. Καθηγητής
Γιώργος Κεντρωτής, πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφού καλωσορίσουμε τον κύριο Δήμαρχο που μόλις ήρθε, να καλέσω για τον τρίτο χαιρετισμό διαζώσης τον κύριο Νίκολα Λότη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζακύνθου Ούγος Πόσκολος, ο οποίος θα μας πει τα δικά του σύντομα, όσο μπορούμε.